ο Έρντογκαν απασφάλισε, σας έλεγα χθες, με παλαιότερες συμφωνίες που του έχουν ανοίξει το δρόμο σε Μαδρίτη και Ελσίνκη. 20 και οι παραβιάσεις σήμερα. Τι ετοιμάζει περαιτέρω? Οι πλήστοι των επαϊόντων περιμένουν διπλή κρίση, δηλαδή ταυτόχρονα και σε Ελλάδα και σε Κύπρο. Τούτον θα γίνει εφικτό εφόσον ο Ερντογκάν συνδυάσει την αποστολή του Όρους Ρεϊς στη θαλάσσια περιοχή Καστελορίζου με μια ταυτόχρονη μετακίνηση του πλατού γεωτρύπανου Αμπτουλ Χαμίντχα από το σημείο που βρίσκεται τώρα 55 μίλια νότια της Αττάλειας στην ΑΟΖ της Κύπρου δηλαδή. Μετά τις 7 Οκτωβρίου 2022 Βάσει πληροφοριών της κυβέρνηση Κύπρου αναμένεται το Αμντουλ να κινηθεί σε περιοχή δυτικά ή ακόμη και νότια της Μεγαλονίσου. Για τούτο το λόγο υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση του δικού μας πολεμικού ναυτικού με τη συμμετοχή σχεδόν του συνόλου των πολεμικών πλοίων του στόλου του ελληνικού. Και φυσικά η άσκηση αργό. 2022 από κοινού με το γαλλικό πολεμικό ναυτικό που αφορά απόβαση της Κύρω, που εντυπωσίασε και ταυτόχρονα τρέλανε τους Τούρκους. Και από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι ο μόνος που απασφάλισε προκαλείται από τον Ραζίν Καντήροφ ο Πούτιν και περιμένουμε τις αντιδράσεις του ως γνωστόν ο Πούτιν επέριψε ευθύνω τους Αγγλοσάξονες για το σαμποτάζ στον Nord Stream 1. Εν τω μεταξύ από σήμερα συγκροτήθηκε ομάδα κοινή με Δανία, Σουηδία, Γερμανία προκειμένου να ερευνήσουν τις διαρροές που εντοπίστηκαν στους αγωγούς φυσικού αερίου. Η Φέζερ, η Γερμανίδα Υπουργός, τόνισε πως όλες οι ενδείξεις οδηγούν προς μια πράξη δολιοφθοράς εναντίον των αγωγών Nord Stream. Να τόνιστε και αυτό, η εφημερίδα Die Deutsche Zeitung τόνισε πως η γερμανική αστυνομία πραγματοποιεί περιπολίες στη Βόρεια Θάλασσα και τη Βαλτική με όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις σε συνεργασία με τις προαναφερόμενες γειτνιάζουσες χώρες. Η έκθεση των χωρών που προανέφερα παρεδόθη στον ΟΗΕ και αναφέρει ότι βάσει των διαθεσίμων πληροφοριών οι εκρήξεις οφείλονται σε σκόπιμη ενέργεια. Εν το μεταξύ τέρμα το φυσικό αέριο και για την Ιταλία. Μέσω του σημείου εισόδου Ταρβίζιο θα είναι μηδενικές από σήμερα. Δεν είναι δυνατόν να προμηθεύσει φυσικό αέριο μέσω Αυστρίας, τονίζει η ΕΝΗ η μεγαλύτερη εταιρεία πετρελαίου Ιταλίας και η Αυστρία είναι αυτή που λαμβάνει φυσικό αέριο ω τώρα. Τι εκπλήξεις θα έχει ακόμη η ρωσική στρατηγική. Υπάρχει βίντεο που αποκαλύπτει τη μετακίνηση ενός ολόκληρου τάγματος βαλιστικών πυράβλων Ισκαντεράν στην Χερσόνα έχει εμβέλεια 500 χιλιόμετρα και ο πύραυλος αυτός πρώτη φορά μεταφέρεται εκτός του ρωσικού εδάφους. Την τρίτη εντωμεταξύ ψηφίζεται η αποδοχή της ενσωμάτωσης της Χερσόνας και των άλλων τριών περιφερειών της Ουκρανίας στη Ρωσική Ομοσπονδία. Εικάζεται ότι θα μπορεί να πλήξει τις δυτικές γραμμές ανεφοδιασμού, τις αποθήκες όπλων της Δυτικής Ουκρανίας, το ΒΙΒ και το σημαντικότερο θα μπορεί να πλήξει και την Οδυσσό. Ευρίσκεται πλέον στην ε, απόσταση βολή του. Να τονιστεί και αυτό, σας έχω ξεχωριστό ρεπορτάζ προημερών, θέτει για πρώτη φορά υπό την εμβέλεια των ρωσικών βαλιστικών όπλων μικρού Βελινεκούς, SRBM, τη Ρουμανία και τη Μολδαβία. Εν τω μεταξύ, ο Τσετσένος, Ραμζάν Καντήροφ, πολεμά στο πλευρό του Πούτιν. Δηλώνει ότι η Μόσχα θα πρέπει να εξετάσει τον ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει μικρή ισχύω πυρηνικά όπλα. Το είδαμε πρώτη φορά στο Telegram. Εκεί επικρίνει του Ρώσου διοικητέ που εγκατέλειψαν την πόλη Λιμά στην Ανατολική Ουκρανία. Προημερών είχε καταληφθεί από τους Ρώσοι λιμάν και την έχασαν πάλι. Θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί πώς υψών τη σημεία η Ουκρανή και πίσω γράφει και την ονομασία της πόλης. Να τονιστεί ότι ο Ισκαντέρ έχει πολλές διαφορετικές συμβατικές κεφαλές συμπεριλαμβανομένης μιας κεφαλής πυρομαχικών διασποράς μια εκρηκτική κεφαλή καυσίμα αέρα, ενισχυμένη έκρηξη, μια κεφαλή κατακαιρματισμού υψηλή έκρηξη και μια συσκευή διείσδυση γη για καταστροφή αποθήκη και μια συσκευή ηλεκτρομαγνητικού παλμού για αποστολέ κατά τον ραντάρ. Ο πύραυλο δύναται να φέρει πυρηνικέ κεφαλέ. Πάμε και στον Νίκο για τα πεπραγμένα εντό Ελλάδα. Τονίζει πω η αλλά το του εκλογικού νόμου κάθιστα απίθανο να κερδίσει ένα κόμμα την απόλυτη πλειοψηφία. Ή αρκετέ έδρε για τον σχηματισμό ενό σταθερού κυβερνητικού συνασπισμού. Επομένω, το βασικό σενάριο του οίκου είναι δύο γύρι εκλογών. Την άνοιξη του 2023, ενώ εκτιμά πως ενδεχομένω να χρειαστεί να περάσουν αρκετέ εβδομάδε ή και περισσότερο από τι εκλογέ για να σχηματιστεί κυβέρνηση. Τα ακούσατε αυτό. Συν τη άλλη, τονίζει το χρέο τη Ελλάδα, αν και μειώθηκε στο 193,3% του ΑΕΠ το 2021 από 206,3% το 2020. Προβλέπει ότι η ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ και τα πρωτογενή πλεονάσματα από το 2023 και μετά θα υποστηρίξουν περαιτέρω μειώσει, το 154% έω το 2026. Τονίζει ότι θα παραμείνει από τα υψηλότερα παγκοσμίω.